Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, τελικά στην καριέρα ενός αθλητή είναι πολλά πράγματα που μένουν ασφαλώς σε μια διαδρομή, αλλά τέτοιες στιγμές όπως αυτή που βίωσες εσύ στη σάλα Νίκος Γκάλης το περασμένο Σάββατο, νομίζω ότι θα μπουν πολύ ψηλά στη λίστα σου, έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Είναι από τις στιγμές που όντως μένουν βαθιά χαραγμένα μέσα στη μνήμη και στην καρδιά ενός αθλητή, πόσο μάλιστα όταν το κάνει και μια ομάδα στην οποία έχεις αγωνιστεί, στην οποία υποστηρίζεις από μικρός, με την οποία έχεις γελάσει, με την οποία έχεις κλάψει. Οπότε για μένα ήταν κάτι μοναδικό. Ναι. Δεν ξέρω, στη ζυγαριά όλων όσων έχει ζήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας σου, γιατί είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες, πού το τοποθετείς? Δεν ξέρω, εντάξει, θα είναι λίγο... Θεωρώ, αν μπορούμε να το βάλουμε στα εξωγηπαιδικά, δεν ήταν καθαρά αγωνιστικό θέμα. Νομίζω πως ήταν το κορυφαίο και δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι, κάτι σε γι' αυτό. Τα συναισθήματα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή ήταν μοναδικά. Πάντως, Χρήστο, δείχνει και γενικότερα την νοοτροπία με την οποία λειτουργεί πλέον ο Άρης, γενικότερα του Νίκου Λάσκαρη, η διοίκηση στην ΚΑΕ, ο Λευτέρης Αρβανίτης. Δηλαδή, τον αναγνωρίζουν το όσα έχουν προσφέρει αθλητές όπως εσύ. Κάτι παρόμοιο είδαμε και με τον Στίβια Τζόγλου, τον νυν προπονητή σου στην Καβάλα, ο οποίος επίσης βραβεύτηκε για την προσφορά του σε δύσκολα χρόνια στο σύλλογο. Δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας, αν μη τι άλλο. Η ομάδα πλέον έχει αλλάξει επίπεδο. Έχει γίνει μια άκρος επαγγελματική ομάδα. Και εντάξει, αυτό φαίνεται νομίζω και στον τρόπο που διαχειρίζεται τέτοια θέματα. Ο Άρης πρέπει να αρχίσει να πρωταγωνιστεί, πρέπει να αλλάξει αρκετά πράγματα ακόμα. Βέβαια έχει κάνει βήματα προόδου για να επιστρέψει εκεί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια και εκεί που τον θέλει ο κόσμος του και όλο το μπασκετικό κοινό, γιατί ο Άρης είναι η ομάδα που έβαλε τον μπάσκετ ουσιαστικά στην Ελλάδα. Επιστρέφοντας στο Αλεξάνδριο, διέκρινες έτσι διαφορές, αλλαγές, γιατί νομίζω ήταν και η πρώτη φορά που επέστρεψες αντίπαλος στο Αλεξάνδριο, κάνω λάθος. Πρώτη φορά, ναι. Η μεγαλύτερη διαφορά που διέκρινε ήταν ο κόσμος. Σε εποχές της δικές μου και πιο παλιά, αυτός ο κόσμος βρισκόταν μόνο στα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να, στα πιο εμπορικά. Στα ντέρμπι, ναι. Όταν μάτσες με την Καβάλα και με τα Τρίκαλα μαζεύουν 4.000 κόσμο, τότε όντως κάτι είχε αλλάξει την ομάδα. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις και την άποψή σου για το αγωνιστικό κομμάτι. Είδες, αντιμετώπισες από μέσα πλέον, από κοντά. Τον Άρη, τον έχεις παρακολουθήσει και τηλεοπτικά, αλλά πλέον είχες την ευκαιρία να παίξεις και ως αντίπαλος. Έτσι, να μας πεις για τη δυναμική της ομάδας. Εντάξει, ο Άρης είναι μια γεμάτη ομάδα, είναι πλήρης θεολό. Βασίζεται γύρω στην αμυνά του. Το δούμε και στο δικό μας παιχνίδι. Εδώ σου βάλαμε 50 πόντους. Είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Γιάμινα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η ομάδα έχει δυνατότητες βελτίωσης, έχει περιθώρια βελτίωσης, έχει δυνατότητες να βγάλει ακόμα καλύτερο πρόσωπο στο γήπεδο, παρόλο που το χαρακτηριστικό του Άρη είναι η άμυνα, έχει και επιθετικό ταλέντο, μπορεί να χτυπήσει τις ομάδες και μπροστά. Θεωρώ πως αν δεν έχει ατυχίες και τραυματισμούς στην χρονιά, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά φέτος. Μειονεκτήματα διέκρινες, γιατί μας μίλησε για κάποια θετικά, όπως είπες, επιθετικό ταλέντο. Είναι... Όπως έχει μια μικρή αδυναμία κάτω του καλάθι, κυρίως στη θέση 5, αλλά κυρίως αυτό θα φανεί αν η ομάδα προχωρήσει στο EuroCup, όταν τα παιχνίδια θα αρχίσουν να γίνονται πιο δύσκολα, όταν θα αρχίσει να αντιμετωπίζει πολύ δυνατές ομάδες. Εκεί θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αδυναμία θα αρχίσει να φαίνεται. Θα τους φαίνεται ότι είναι μια επιλογή βασισμένη στη φιλοσοφία του coach Πρίφτη, το να μην πάρει ένα πεντάρι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει. Για την ώρα η ομάδα Λάρη Καρά παρουσιάζει αρκετά καλό πρόσωπο. Ίσως στην πορεία, αν προχωρήσει κι άλλο στο EuroCup, πιστεύω ότι θα ενισχυθεί, θα χρειαστεί έναν παίχτη ακόμα. Ίσως και δύο. Ναι. Πώς είναι και η προπόνηση με τον Στίβια Τζόγλου? Νομίζω κάθε προπόνηση και ένα σεμινάριο, έτσι, ναι. Ναι, οι προπόνηση είναι πολύ ωραίες. Έχει πολλή ομιλία, έχει πολλή λεπτομέρεια. Εντάξει. Είναι αρχή, είναι λογικό.
προσπαθεί να μας περάσει τη δικιά του φιλοσοφία, προσπαθεί να μας, περάσει κάποια καινούργια πράγματα και στην επίθεση και στην άμυνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να δουλέψουμε, μιας και το επόμενο παιχνίδι για μας είναι με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν θα ασχοληθούμε και ιδιαίτερα. Ναι, σωστά. Και θα προετοιμαστούμε για το μεθεπόμενο που είναι στο... με το ρεύμα που είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε. Mm-hmm. Πάντως οι ατάκες πρέπει να δίνουν και να παίρνουν από το Στίβι Ατζολές. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, και αυτός από την πλευρά του είναι αγχωμένος. Είναι πολύ συγκεντρωμένος στη δουλειά του, δεν έχει χαλαρώσει ακόμα για να ξεκινήσει. Αν έρθει καμιά νίκη, ότι τα πράγματα πάνε ακόμα καλύτερα, οπότε θα έχουμε πάντως, πράγματα να ακούσουμε. Φαινόταν πάντως ότι το απόλαυσε και ο ίδιος την παρουσία του, όπως και εσύ φυσικά προχθές στο Αλεξάνδρο. Όταν έρθει σε ένα γήπεδο που έχεις πάρα πολλές στιγμές, που έχεις αγαπήσει την συγκεκριμένη ομάδα και έχεις αγαπηθεί κιόλας, εντάξει, είναι δικαιολογημένο να νιώθεις άνετα, να νιώθεις ευχάριστα. Εντάξει, είναι αυτό. Κάνε μας έτσι και μια εκτίμηση, γιατί το συζητάει ήδη ο κόσμος. Η ΑΕΚ ενισχύεται, παίρνει παίκτες, ο Άρης είναι πολύ δυνατός. Πώς βλέπεις να πηγαίνει και η μάχη για την τρίτη θέση, τη μάχη της τετράδας? Είναι και ο ΠΑΟΚ φυσικά, ο οποίος εντάξει είναι και αυτός μια δυνατή ομάδα. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η μάχη? Θεωρώ ότι ΑΕΚ και Άρης είναι προς το ίδιο επίπεδο. Η ΑΕΚ ενισχύεται, βλέπουμε, αλλά θεωρώ ότι και ο Άρης θα ενισχυθεί από εδώ και πέρα. Θα κρυθούν όλα, θεωρώ, μετά το Μάρτιο, εκεί που οι ομάδες αρχίζουν να φορτσάρουν, που πιθανόν να έχουν τελειώσει ευρωπαϊκές πορείες και για τους δύο. Mm-hmm. Οπότε εκεί θα φανεί ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος είναι πιο έτοιμος. Εντάξει, σε παιχνίδια μάλλον μεταξύ του θα παίζει ρόλο και ο παράγοντας. Mm-hmm. Τύχη, ποιος θα είναι στη μέρα του, αν υπάρχουν τραυματισμοί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες τις θεωρώ ισοδύναμες και κρίμα που η τρίτη θέση δεν δίνει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, γιατί θα βλέπαμε πολύ ωραία παιχνίδια να μας αφήνει. Σωστά. Και κλείνοντας κάτι προσωπικό, πέρασες δύο χρόνια στον Άρη. Δεν ξέρω, σου έχει μείνει έτσι κάποιο παράπονο το ότι δεν έπαιξες και στα καλύτερα χρόνια του Άρη, τώρα που έχει εξομαλυνθεί ενδεχομένως η κατάσταση? Μου αρκεί που έπαιξα, που χώρισα αυτή τη φανέλα και που βλέπω ότι η ομάδα αρχίζει και βρίσκει τον δρόμο της και αρχίζει σιγά σιγά και πρωταγωνιστεί. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Πολύ αλτρουιστικό και πολύ καλό, ιδανικό για φινάλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και προπόνηση. Να είστε καλά. Να είστε.